Σημαντικά ήταν τα συμπεράσματα αλλά και τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας και είχε θέμα η κίνδυνη των εξαρτήσεων στους ανήλικους. Σύμφωνα με την ψυχολόγο και επιστημονική υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Ιουλία Μπάφη, σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό των ανηλίκων που κάνει χρήση ουσιών είναι 16%, ενώ στη Θεσσαλία το ποσοστό είναι ελαφρώς χαμηλότερο. Σε εθνικό επίπεδο το, το ποσοστό είναι γύρω στο 16% που χρησιμοποιούν κάποια ουσία, κυρίως κάναβη, είναι λίγο παρακάτω η κάναβη, είναι γύρω στο 14,5% και η Θεσσαλία είναι... Ακόμη πιο κάτω και μάλιστα είναι και στατιστικά σημαντικέ οι διαφορέ, ότι ε, δηλαδή τα παιδιά στη Θεσσαλία διαφέρουν θετικά, με θετικό τρόπο, ε, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, παιδιά τη ίδια ηλικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η εκδήλωση διοργανωθήκε στο πλαίσιο τη Παγκόσμια ημέρα, Κατά των Ναρκωτικών. Ο αντιπεριφερειάρχη Λάρισα Βασίλη Πινακά τόνισε ότι πλέον λαμβάνονται πιο εξειδικευμένα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα στην περιοχή μας, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές πρόληψεις αλλά και αντιμετώπισης κατά των εξαρτήσεων και ιδιαίτερα κατά των ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επί από έρευνα που έγινε κυρίως σε ηλικίε από 16 έως 18 ετών, το 13,5% δοκίμασε κάναβη τουλάχιστον μία φορά, ενώ το 10% πάνω από τρεις φορές. Σε ό,τι αφορά τώρα την Θεσσαλία, ο νομός Καρδίτσας έχει το μιλότερο ποσοστό. Ακολουθεί ο νομός Λάρισα, στη συνέχεια ο νομός Μαγνησίας, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στο νομό Τρικάλων.